έχουμε μόνο 10 λεπτά. Θα παρακαλέσω, γιατί θέλω να δείξω κάρτες από τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Κύριε Πάτση, είμαστε στον αέρα. Θέλω να δείξω 4 κάρτες από τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να είμαστε λίγο σύντομοι για να τις δείξω. Σύντομα, λοιπόν. Γιατί Κυριακή έχει εκλογές και η Νέα Δημοκρατία. Επειδή μιλήσατε περί συνενέσεως. Κύριε. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Κονόμα. Επειδή μιλήσατε περί συνενέσεως για το θέμα του ασφαλιστικού, θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε γιατί δεν συνενεί η Νέα Δημοκρατία. Όχι μόνο, γενικά είπαμε. Συνενέσεις. Προσέξτε όμως. Ή μίλησα για τη χαμηλή αναπλήρωση των νέων συνταξιούχων. Ξέρετε πώς θα βγουν οι σύνταξεις του νέου συνταξιούχου, κύριε Τάτσε. Στο δεσμό που είστε συνταξιούχος. Λοιπόν, από όλο τον εργασιακό βίο, ας πούμε, πιάσουμε ένα 30 χρόνια που έχει εργασία ο άνθρωπος, εξαιρούμενοι, κύριε Κούλογλου, τα δώρα και οι άδειες. Δηλαδή, αν τα βάλετε και τα υπολογίσετε, είναι δύο μισθοί ουσιαστικά το χρόνο. Αν τα κάνει με ένα πλωσιασμό, 5 χρόνια του τα κλέβει. Και βγάζει, κάνει τη διάρκεια μετά και του βγάζει τη σύνταξη. Πώς, αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Θα δούμε, θα τα δούμε αυτά. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Έξω οι άδειες και τα δώρα. Ναι, αλλά δεν πρέπει να βγει εδώ, κύριε βουλευτά μου. 30 χρόνια ζωής εργασιακής. Η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να βρει με δεδομένες τις ταμιακές υποχρεώσεις, με μια αντιπρόταση και να γυρίσει και να πει. Όχι, κύριε. Κόψε και από τους παρόντες και μην σκοτώνεις αυτούς που έρχονται από πίσω. Αφού υπάρχει δεσμευτική σύνταξη. Εμείς μιλάμε για ανταποδοτικό σύστημα, κύριε. Ανταποδοτικό, γι' αυτό λέω και εγώ. Αυτό όμως δεν είναι ανταποδοτικό με τη χαμηλή αναπλήρωση. Ναι, αλλά ακούστε κάτι. Εμείς μιλάμε. Κύριε οικονόμου μου, όταν τα 30 δις πρέπει να γίνει 26, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βγάλουμε. Τα κόψει. Τα 2 δις ο Τσίπρας για το 16. 4 δις. Τα 28 τα κάνει πρέπει 26. Να γίνουν. Ναι, 28, αυτό λέω. Πρέπει να γίνουν 26,5. Είναι υπογεγραμμένο. 1,85. Ναι, αυτά από κάπου πρέπει να βγουν. Δηλαδή, ή πρέπει να κουρέψει παλιού συνταξιούχου. Να κάνουμε συμμετοχή όλοι, να γίνουμε συμμετοχή. Όχι, δεν είπα να γίνουμε συμμετοχή. Λοιπόν. Είπα ότι περιμένει κανεί προτάσει. Αυτό είναι παρακάτω. Εμεί λοιπόν λέμε τρία ταμεία, εμεί λέμε ανταποδοτικότητα. Εμεί μιλάμε επικουρικότητα. Εντάξει. Αλλά προσέξτε να δείτε, τώρα μου ζητάει μέσα σε 1-2 λεπτά να πω κιόλα και για το θέμα για τον Παπαγγελόπουλο. Αν θέλετε. Θα το πω. Πείτε. Γιατί ξέρετε, ναι. θα το πω. Γιατί ο κ. Παπαγγελόπουλο, και να το ξέρει αυτό ο κ. Κουλόγλου. Όταν έχετε και κάνει το πολύ καμπόσο για αυτές τις υποθέσεις, θα πρέπει να ξέρει. Γιατί κάνει καμπόσο. Ακούστε να δείτε. Εγώ δεν βλέπω ότι κάνει τον κύριο Καμπόσο. Τέλος πάντων, συνεχίστε. Εδώ τώρα αφήνει υπονοούμενα για συναδέλφους του δικαστικού, λες και είναι δημοσιογράφος. Είναι ο υπουργός. Αν έχει την υπόψη του και καταστάσεις. Πιστεύετε ότι δεν θα έχει να λέει ότι πράγμα δεν θα έχει κάτι υπόψη. Ας πράξει, όχι να λέει. Εμείς θα πούμε. Εσείς θα πείτε. Αυτός πράττει. Και λέω το εξής. Εδώ. Έχω φέρει μόνο εγώ, σας λέω, γιατί έχω την ευαισθησία επειδή συμμετείχα και στην Επιτροπή για τη Λίστα Λαγκάτη υποκατακτική. Φάγαμε και 9 μήνες από τη ζωή μας για να δούμε αυτό το τι έγινε εκεί πέρα. Και έχω και το στικάκι μετά, λόγω ότι είχα το ρόλο ανακριτή λόγω της συμμετοχής μου εκεί. Και λέω το εξής. Ξέρουμε ότι εκεί μέσα ήταν 4,5 δις, μόνο στη Λίστα Λαγκάτη. Και λέμε ότι υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Πήγαν και στη Γερμανία, πήραν καινούργια στοιχεία. Λοιπόν. Κύριος Νικολούδης, ο οποίος μας τελείωσε μέσα σε 6 μήνες. Ήταν οικονομικός της εισαγγελέας, έγινε υπουργός για τη διαφθορά και μέσα σε 6 μήνες τον χάσαμε τον άνθρωπο. Ο Αλεξιάδης που τον ακολούθησε στο σημείο αυτό. Δεν έχουν εισπράξει 1 ευρώ από τις λεγόμενες λίστες. Τους εμπόδισε το νομικό πλαίσιο για να κάνουν το αυτονόητο, κύριε Κούλογλου. Κακώς δεν εισπράξανε. Κακώς δεν εισπράξανε. Άρα δεν είναι το νομικό πλαίσιο, κύριε. Κακώς δεν εισπράξανε. Είναι η πολιτική βούληση. Λοιπόν. Κύριε Τσούκα, θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Κούλογλου και να του πω. Προασπιζόμενος και ως νομικός και ως πολιτικός και ως πολίτης το νομικό πολιτισμό και της Ελλάδας και της Ευρώπης. Συμφωνούμε απολύτως στην λέξη, στον όρο αξιοποίηση. Άλλο αξιοποίηση, κύριε Κούλογλου, και άλλο παραβίαση βασικών κανόνων του νομικού μας πολιτισμού. Θέλω να πω το εξής. Όπως πολύ σωστά είπατε, όλες οι χώρες της Ευρώπης αξιοποίησαν τη Λίστα Λαγκάρτ. Εκτός από εμάς. Όλοι εισέπραξαν από όλους, χωρίς να δημοσιοποιήσουν ούτε ένα στοιχείο. Γιατί γνώριζαν ότι δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία στα δικαστήρια των χωρών τους. Που σημαίνει τι? Ότι εμείς δεν τα αξιοποιήσαμε, δεν την αξιοποιήσαμε. Και λόγω πολιτικής, αν θέλετε, παρέμβασης, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Κούλογλου, αλλά και λόγω ανεπάρκειας των μηχανισμών. Που σημαίνει τι δηλαδή? Ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι στοιχεία για έναρξη έρευνας. Παίρνεις λοιπόν αυτά τα στοιχεία και με τους μηχανισμούς που έχεις ξετινάεις όλους. Μάλιστα. Και τα εισπράττεις όλα. Αυτό το οποίο προέκυψε τώρα τι είναι, τι είπε ο κύριος Παπαγγελόπουλος, γιατί απασχόλησε και τη Βουλή η συγκεκριμένη τροπολογία. Φαντάζομαι ο κύριος Κούλογλου το παρακολουθεί όπως και ο κύριος Οικονόμου. Λέει ότι τα στοιχεία τα νέα, τα οποία εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση από
σε συνεννόηση με τον Φαλτσιανή πλέον, απευθείας με αυτόν ο οποίος έχει καταδικαστεί για τα στοιχεία, ότι εγώ μπορώ να τα χρησιμοποιώ και ως αποδεικτικά στοιχεία στα δικαστήρια. Σας λέω εκ των προτέρων νομικών ότι αυτό θα καταπέσει, λέτε. Ότι τα δικαστήρια δεν πρόκειται να το δεχτούν και θα έχουμε και πρόβλημα με την Ευρώπη. Ο οποίος δικάζεται στην Ελβετία, έτσι, μην το ξέρω. Προσέξτε, τα προηγούμενα στοιχεία της Λαγκάρντ, να θυμίσω ότι ήρθαν επισήμως από το Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας και δεν μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Φανταστείτε αυτά τα στοιχεία τα οποία έρχονται από το Φαλτσιανή. Βλέπει ειδικό δικαστήριο από τον Κωνσταντίνο. Με λίγα λόγια. Δεν είναι γι' αυτό δεν μπορεί. Η αξιοποίηση των στοιχείων μέχρι άμεσα, αλλά βασική προϋπόθεση, κύριε Κούλογλου, είναι να αποκτήσει η χώρα μηχανισμούς ελέγχου. Μηχανισμούς όπως υπάρχουν και πολιτική βούληση. Πολύ. Αλλά η πολιτική βούληση είναι και να υπάρχουν και μηχανισμοί. Κύριε, λοιπόν. Κύριε Χρήστο Μουτζούρα, ευχαριστώ πολύ και εσάς, κύριε Μιχάλη Τσουκλίδη. Θέλετε να κλείσω και με κάτι το οποίο δεν θα σας δεν θα έχω χρόνο να δείξω τρεις κάρτες που θέλω. Μπορείτε, μιλάμε τώρα για το μέλλον του 2016. Ναι. Τα στοιχεία για τις τράπεζες προχτές, τα προχτεσινά τα γνωρίζουν, τα έχουμε αξιολογήσει. 120 δισεκατομμύρια οι καταθέσεις, το χαμηλότερο της 12ετίας, και 107 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Με τέτοια αναλογία μιλούμε για άρση του capital control και αξιοπιστία. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Θέλει ενεργό διαχείριση του ελληνικού προβλήματος. Τα λέει και ο κύριος Κουρής αύριο στη συνέντευξη που είδα εκεί πριν στο τρέλερ, θα ξαναδείξει τη μιλία. Δεν πρέπει η Ελλάδα πρέπει αύριο να σταματήσει. Αύριο ο κύριος Κουρής θα δείξουμε τη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή. Στις 11 το βράδυ θα είναι αύριο. Αύριο είναι η γιορτή. 11 λέει, με 1 αύριο, Γιώργος Κουρής εδώ στην εκπομπή. Αν την ξαναδείτε την εκπομπή. Γιατί σε μια σειρά θεμάτων ο κύριος Κουρής θέλει, και το είπε και ο κύριος Τσούκαλης και όλοι εδώ οι παρέμβασαν, θέλει ενεργό διαχείριση. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να κοιτάμε πίσω. Όλη η λίστα Λαγκάρ 4 δις είναι. Εδώ μιλάμε για 4,5. Μέτρα. Ναι, εδώ όλα να τα φόρει, 300 δις είναι το χρέος. Τι γίνεται με τα μηνύματα. Από τα 4 μέχρι τα 300 λείπουν άλλα 300. Συμβολικό ήταν. Δείχτε λίγο ότι. Δείχτε λίγο ότι. Αφήνουν να μιλήσουν για τη δημοσκόπηση. Για τη δημοσκόπηση. Κυρία Αμαλία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσάς, κύριε Θάνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή. Τι λέει η δημοσκόπηση, λέει, θα γίνει. Είναι της εταιρείας Pulse, έγινε για το Action 24. Λοιπόν, τι λέει τώρα, ότι προηγείται, λέει, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά ο Μητσοτάκης, αλλά στην παράσταση νίκη προηγείται ο Μαϊμαράκης. Κύριε Καλοκαιρινέ, όπως τις έχετε βάλει τις κάρτες, 4-5 είναι, να τις δούμε όλες. Βάλτε την πρώτη να τη δούμε. Ανανέωση του κόμματος. Για την ανανέωση του κόμματος, ποιος από τους δύο μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα στην ανανέωση του κόμματος? 23 ο Μαϊμαράκης, 38 ο Μητσοτάκης, 33 κανένας, 6 δεν απαντήσανε. Πάμε παρακάτω. Άνοιγμα διεύρυνση ορίων σημερινής Νέας Δημοκρατίας. Ποιος από τους δύο μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα στο άνοιγμα και στη διεύρυνση των ορίων της σημερινής Νέας Δημοκρατίας? 23 ο Μαϊμαράκης, 37 ο Μητσοτάκης, 31 κανένας, δεν απαντώ, δεν ξέρω, 9%. Πάμε παρακάτω. Νίκη και καλύτερη πρωθυπουργία. Ποιος από τους δύο μπορεί να οδηγήσει το κόμμα στη νίκη και να γίνει καλύτερος πρωθυπουργός? 21 ο Μαϊμαράκης, 31 ο Μητσοτάκης. 37 κανένας, 11 δεν ξέρω, δεν απαντώ. Πάμε παρακάτω. Καλύτερη αντιπολίτευση. Ποιος από τους δύο μπορεί να κάνει καλύτερη αντιπολίτευση απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση? 25 ο Μαϊμαράκης, 36 ο Μητσοτάκης. 30 κανένας από τους δύο, 9 δεν ξέρω, δεν απαντώ. Άλλο. Ενότητα του κόμματος. Ποιος από τους δύο μπορεί να εγγυηθεί καλύτερα την ενότητα του κόμματος? 36 ο Μαϊμαράκης. Είναι μία, παίξαμε τώρα μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Στην πέμπτη κάρτα προηγείται ο Μαϊμαράκης, 36%. 26 ο Μητσοτάκης αυτό. 29 κανένας από τους δύο, 9 δεν ξέρω, δεν απαντώ. Και παράσταση νίκης, δηλαδή ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει τελικά τις εκλογές για αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας? 46% ο Μαϊμαράκης, 30 ο Μητσοτάκης, 24 δεν ξέρω, δεν απαντώ. Αυτό είναι το συνόλου του δείγματος, έτσι. Ναι, όχι, δηλαδή αέρα ψηφοφόρο... πατέρα τις παίρνει χαλαρά, κερδίζει, λέει η παράσταση νίκης, δεν ξέρω τι θα γίνει. Χαλαρά κερδίζει ο κύριος Μαϊμαράκης, είναι έτσι, κύριε οικονόμου, τι λέτε, εσείς με ποιον είστε? Εγώ στηρίζω τον κύριο Μαϊμαράκη. Μαϊμαράκη στηρίζεται. Από την πρώτη στιγμή, αλλά νομίζω είναι και οι δύο πολύ αξιόλογοι υποψήφοι. Ναι, καλά. Και νομίζω ότι πληρούνται η προϋπόθεση του ανοίγματος της Νέας Δημοκρατίας και της διεύρυνσης προς το κέντρο με αυτές τις δύο υποψηφιότητες. Και πιστεύω ότι έδειξε ο κόσμος που ψήφισε την προηγούμενη φορά αυτόν τον τρόπο. Θέλει κέντρο δεξιά προς τα εκεί, προς τα εκεί, λέτε, κύριε οικονόμου. Και ο κόσμος το έδειξε αυτό. Λοιπόν, τελειώνουμε. Έχουμε δύο λεπτά μόνο. Όποιος θέλει, κύριε Τσαγκάρα, πείτε κάτι. Ό,τι θέλετε να πείτε.
και ο κύριος Δημήτρης Αντωνοπρόεδρος, ξέρετε τι λέει? Ότι στην Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνει τίποτα ποτέ. Υπάρχει και από τα μηνύματα, υπάρχει απογοήτευση. Και δεν είναι μόνο τα μηνύματα. Δεν είναι μόνο τα μηνύματα. Υπάρχει και αρθογραφία πολύ ενδιαφέρουσα. Όπως δεν ξέρω αν διαβάσατε, είναι ένας δημοσιογράφος, νέος δημοσιογράφος, αλλά πολύ καλός κατά τη γνώμη μου. Πολύ καλός. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα και τον συμπαθώ, τον κύριο Γιώργο Μελιγκόνη, ναι, του Matrix 24, ο οποίος έχει γράψει ένα εκπληκτικό άρθρο σήμερα στο Matrix 24. Ο άνθρωπος στηρίζει ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μελιγκόνης κτλ. Με τίτλο «Πόσους λεβέντιδες και καμένους σηκώνει ο κόσμος της αριστεράς». Είναι τόσο ενδιαφέρον αυτό το άρθρο, αλλά δεν έχω χρόνο να σας έλεγα τα βασικά σημεία αυτού του άρθρου. Δηλαδή λέει ότι δεν νοείται, για παράδειγμα, η σιωπή του μεγάλου. Δεν σας έδωσα το λόγο, κύριε Τσαγκάρη, με συγχωρείτε. Δεν νοείται, λέει, κύριε Τσαγκάρη, ακούστε. Δεν νοείται, για παράδειγμα, η σιωπή του μεγάλου Μαξίμου, και το γράφει ο κύριος Μελιγκόνης αυτό, και κορυφαίων υπουργών, όταν οι ιεράρχες προβαίνουν σε κήρυγμα μίσους από άμβονος, όπως συνέβη τις προηγούμενες μέρες με τους Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης, Αιγυαλίας, Κορίνθου. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Δεν νοείται κορυφαία κυβερνητικά στελέχη να βγαίνουν διαρκώς σε κανάλια και ραδιόφωνα και να επιφυλάσσουν τους καλύτερους χαρακτηρισμούς για Βασίλη Λεβέντη, αφήνοντας να δημιουργούνται σενάρια για φλερτ του ΣΥΡΙΖΑ με την Ένωση Κεντρών. Δηλαδή για φλερτ, δηλαδή λέει ο κύριος Μελιγκόνης, για φλερτ με τον επί 30 χρόνια εκφραστή του πολιτικού τρας, του καταληψία δημοσίων συχνοτήτων που τις πουλούσε μετά, εκείνον που ευχόταν καρκίνο στους καταφαντασίων πολιτικούς του αντιπάλους. Επίσης δεν νοείται να έχουν περάσει 10 μέρες, γράφει ο κύριος Μελιγκόνης, από τις φανφάρες περί στρατιωτικών λυκείων και στράτευσης των γυναικών, και ουδής από την αριστερά να έχει υπενθυμίσει τον κύριο Καμένο με ποιο κόμμα συνεργάζεται και με ποιο να έχει σχηματίσει κυβέρνηση. Ο Λεβέντης πειράζει? Εδώ κάνει κυβέρνηση με τον Καμένο, θα μπορούσε να αντιτείνει κανείς. Ίσα-ίσα, το ένα κακό έχει ήδη συντελεστεί, δεν χρειάζεται τα κακά να γίνουν δύο, γιατί μετά θα τριτώσει. Και ο κόσμος της αριστεράς συνεχίζει να περιμένει. Τελεία, πολλά, τελεία. Προσυπογράφω πολύ. Λοιπόν, είναι ένα άρθρο το οποίο, καταρχήν πρέπει να το διαβάσει το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι ένα άρθρο το οποίο προέρχεται από έναν νέο, χαίρομαι, που στηρίζει ΣΥΡΙΖΑ και έχει το θάρρος της γνώμης του και γράφει την άποψή του δημόσια. Μόνο το θάρρος στο δημόσιο λόγο βοηθάει να προχωράνε τα πράγματα μπροστά. Κύριε Κούλου, καλά, είμαι σίγουρος ότι συμφωνούμε. Χρειάζεται θάρρος και εσείς έχετε διαφοροποιηθεί σε πολλά θέματα και μπράβο σας όταν βλέπετε φάουλ, κάτι που δεν σας αρέσει. Μόνο έτσι γίνεται. Πάντως, κύριε Λιάτσο, είχατε θέσει στην αρχή της κουβέντας μια ερώτηση: ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα για το συνταξιδοτικό. Το συμπέρασμα που έβγαλα εγώ από τη συζήτηση είναι ότι, δεν μειώνονται, παρά τα λεγόμενα, δεν μειώνονται οι συντάξεις. Και οι νέες. Και οι νέες. Δεν μειώνονται οι συντάξεις, οι υπάρχουσες συντάξεις. Θα μειωθούν οι νέες. Από αυτές που κατατίθενται τώρα. Και ούτε. Αυτό δεν είναι το συμπέρασμα. Να πω εγώ λοιπόν ότι το συμπέρασμα. Και το συμπέρασμα είναι επίσης ότι δεν μειώνονται ούτε οι επικουρικές συντάξεις, αλλά μπορεί κάποια στιγμή το 2018, αν δεν πάει καλά η ανάπτυξη, να έχουμε άλλα μέτρα. Αυτό είναι το συμπέρασμα πάντως. Αυτό είναι και το παραδέχτηκε και ο κύριος Οικονόμου, θεωρώ. Αυτό κατάλαβα. Είναι για τις νέες συντάξεις μέσω σταθμιστικά, για τις κύριες στο 15% μείωση, στις επικουρικές πάνω από 15% μείωση και για τους τωρινούς που νομίζουν ότι είναι αλόβητοι και ζουν αυτή την αυταπάτη. Μάλιστα. Το 18 θα τους έρθει ο λογαριασμός και θα είναι πολύ βαρύς και πολύ δύσκολο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Οικονόμου. Κύριε Τσούκαλη, θέλετε να πείτε κάτι? Κλείνω. Όχι, δεν. Κύριε Τάτση, ναι. Να υπενθυμίσω στους συνταξιούχους αυτό που είπε στην αρχή, ότι την Παρασκευή στις 12, το μεσημέρι. 12 η ώρα το μεσημέρι στο Υπουργείο Εργασίας όλοι οι συνταξιούχοι διεκδικούμε αυτά που προσπαθούν να μας αφαιρέσουν. Να είστε καλά. Κύριε Σουρμελίδη. Να τους φωτίσει ο Θεός στο νέο χρόνο να υπάρξει μια συνεννόηση. Μια συνεννόηση, αυτό είναι. Μια κάποια συνεννόηση κάπου, εν πάση περιπτώσει. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δεν θα κλείσει διαπραγμάτευση εύκολα για το ασφαλιστικό με την Τρόικα, Κουαρτέτο και ό,τι άλλο είναι. Διότι και ο κύριος Σόιμπλε επιδιώκει να τρενάρει αυτή τη διαδικασία. Γιατί, για να τρενάρει και το χρέος μας. Για να μην έρθει ποτέ έστω και στο τραπέζι μια διευθέτηση μια συζήτηση για το χρέος. Πολύ, πολύ, πολύ σωστή παρατήρηση, Σπύρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Τσαγκάρη, τον κύριο Κούλογλου, τον κύριο Οικονόμου, τον κύριο Τσούκαλη, τον κύριο Τάτσι, τον κύριο Σουρμελίδη. Χρόνια πολλά για τη μέρα σήμερα. Και εμείς ευχαριστούμε, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Το βράδυ στις 11 μην χάσετε τη συνέντευξη του κύριου Γιώργου Κουρή σε μένα στην εκπομπή εδώ, που ήταν την περασμένη Τετάρτη. Έχει πολύ ενδιαφέρον
11 με 1. Αύριο το βράδυ να την δούμε πάλι τη συνέντευξη. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ζωντανή εκπομπή θα έχουμε την Πέμπτη το βράδυ στις 12. Αύριο το πρωί στα περίπτερα Κόντρα News. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά για τη μέρα σήμερα. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας νύχτα.